και τον καλωσορίζω στη συχνότητά μας και στην εκπομπή μας. Κύριε Μουμτζή, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά, εσείς τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Σάκης Μουμτζής, αρθρογράφος στο Liberal, δάσκαλος στην ελληνική αγωγή. Φοβερά τα σεμινάρια του και πάρα πολύ τολμηρά θεματολογικά αυτά τα οποία κάνει. Και βεβαίως νομικός. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα με αυτή την σύγχρονη ιερά εξέταση, η οποία ενδεδειμένη ως πολιτική ορθότητα ορίζει πια όχι αισθητική αλλά πολιτική ατζέντα? Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε. Είναι βαθιά πολιτικά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δεν κόβουν μια-δυο ταινίες και την καλύβα του Μπαρμπάθωμα. Πάνε να παρέμβουν στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Ναι, είναι. Ζούμε μια παρανοϊκή κατάσταση, την οποία όμως και εσείς και εγώ και όσοι αρθρώνουμε πολιτικό λόγο πρέπει να φύγουμε από το ψυχολογικό παύλα ψυχιατρικό φαινόμενο, γιατί είναι για δέσιμο αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Mm-hmm. Είναι για ψυχίατρο κατευθείαν να τους φορέσει τη λευκή μπλούζα. Του γιατρού λέτε? Του γιατρού, ναι. Yes. Να βάλουν το κατευθείαν, για το τρελάδικο είναι. Λοιπόν, να δούμε τη πολιτική διάσταση. Η πολιτική διάσταση είναι ο πλήρης έλεγχος της σκέψης. Και είναι η προσαρμογή της μέσα σε συγκεκριμένα καλούπια, τα οποία άγνωστα κέντρα και με άγνωστες διαδικασίες προσπαθούν να επιβάλλουν. Και μάλιστα το ζήτημα είναι ότι στο όνομα ενός απροσδιόριστου προοδευτισμού, γιατί όλα αυτά γίνονται στο όνομα μιας προοδευτικής αντίληψης, μιας προοδευτικής σκέψης, φέρνουμε τις πιο σκοτεινές πτυχές μιας ολοκληρωτικής εποχής η οποία πέρασε, και η ολοκληρωτική εποχή αυτή αφορούσε τόσο το σταλινισμό όσο και το μακαρδισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και δεν τύχε ο κύριε Μπογδάνη ότι αυτό το ρεύμα του πολιτικά ορθού έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι ρίζες του μακαρθισμού ποτέ δεν ξεριζώθηκαν. Λέτε δηλαδή ότι η πολιτική ορθότητα είναι ένας αντεστραμμένος μακαρθισμός, δηλαδή ένας αντεστραμμένος επιθετικός, σχεδόν μανιακός αντικομουνισμός, προβληματικός ακόμα και για όσους στέκουν απέναντι στην κομμουνιστική θεωρία με ιδιαίτερα κριτική σκέψη, ναι. Και ότι αυτό το πράγμα εκφράζει ουσιαστικά τις ίδιες δυνάμεις και τις ίδιες τάσεις στην αμερικανική κοινωνία, ενός φανατισμού που δεν ξεριζώθηκε ποτέ. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι ο αντεστραμμένος μακαρθισμός. Να σκεφτείτε ότι τώρα έβλεπα στο διαδίκτυο ότι σε μία πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών αποκεφάλισαν το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου, τον οποίο προφανώς τον θεωρούν αποικιοκράτη. Τα έβαλαν με τον Τσέρτσιλ. Ναι. Τα έβαλαν με τον Τσέρτσιλ στο Ηνωμένο Βασίλειο και είπαν ότι δεν ήταν πραγματικά αντιναζί και αντιφασίστας. Ο μέγας νικητής επί του Χίτλερ προσωπικά, θα τολμούσε κανείς να παρατηρήσει. Φυσικά, κράτησε την ελεύθερη ανθρωπότητα όρθια όταν όλοι είχαν υποταχθεί. Ακριβώς. Μόνος του δε, χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν οι Ιάπωνες δεν είχαν εκεί το Δεκέμβριο του 1941 επιτεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ποιος ξέρει πότε και αν θα είχαν μπει στον πόλεμο και υπό ποιους όρους και. Και γκρέμισαν και το άγαλμα του Τσέρτσιλ, λέγοντας ότι ήταν ρατσιστής. Ρατσιστής ο άνθρωπος που πολέμησε το Ολοκαύτωμα. Ιμπεριαλιστής όλα, ξέρετε. Καλά, ιμπεριαλιστής ήταν μεταξύ μας. Αυτό είναι ένα πακέτο, το οποίο η λεγόμενη αντίφα ή αντιφά, όπως θέλετε πετώ, οι αντιφασίστες δηλαδή, ναι. Έτσι, το προσάπτουν σε οποιονδήποτε διαφωνούν. Και προσέξτε, αυτή η συγκεκριμένη οργάνωση, η οποία είναι παγκόσμια, η αντίφα ή η αντιφά, έχουν έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς. Τον ξυλοδαρμό και τον προπυλακισμό. Δεν εμπλέκονται σε λεκτική αντιπαράθεση. Ναι, είναι τραμπούκι. Στιγνή ομή τραμπούκι. Είναι συμμορίες. Ούγκανα κατεργάστη. Είναι συμμοριών με άγνωστη χρηματοδότηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να βρουν άκρη και δεν μπορούν. Με άγνωστη την τοποθεσία του κεντρικού σερβερ που χάνεται σε διάφορες περιοχές του κόσμου, του πλανήτη. Λοιπόν, και τελικώς αυτοί οι άνθρωποι, όσοι είναι αυτοί, καθορίζουν μια ατζέντα η οποία πλαισιώνεται βέβαια και με τους left liberal της Ανατολικής Ακτής. Δηλαδή όλο αυτό το φρούτο μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Και έχει ενδιαφέρον ότι ορισμένοι λένε
αδαός. Ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες λέει δεν υπάρχει αριστερά, δεν υπάρχουν όλοι λέει καπιταλιστές και δεξίοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια δεν έχουν καταλάβει ότι η σύγχρονη νεοαριστερή μπαχαλιστική αντίφα New Labour προσέγγιση στην αριστερά είναι απολύτως καπιταλιστική. Είναι κρατικό καπιταλισμός. Μα φυσικά. Σκληρός έλεγχος πάνω στους πολίτες, ο καπιταλισμός στα χέρια του κράτους, δίνουμε σε όποιον γουστάρουμε, αριστεία μόνο για τα παιδιά της νομεκλατούρας του κόμματος, όπως και στην Ελλάδα, τα παιδιά των αριστερών στη Βουλή να πηγαίνουν σε ιδιωτικά σχολεία, αλλά να μην υπάρχουν πρότυπα σχολεία. Έγινε και αυτές τις μέρες η συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τα παιδιά του λαού και ούτω καθεξής. Όπου βέβαια, κύριε Μποκλάν, ο κύριος Γεραπετρίτης έκανε μια συγκλονιστική ομιλία προχθές στη Βουλή. Το συνηθίζει ο Γεραπετρίτης, είναι όπλο. Όπου είπε ότι αν δεν ήταν το δημόσιο σχολείο απευθυνόμενος σε έναν πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε εσείς ούτε εγώ θα ήμασταν στη Βουλή. Όπλο. Πιστόλιο Γεραπετρίτης. Φυσικά. Τι δυνατότητες υπάρχουν, έτσι για να κλείσουμε, τι δυνατότητες απάντησης υπάρχουν σε όλο αυτό και το λέω γιατί. Διότι θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι αυτή η παρανοϊκή υπερευαισθησία είναι κρατεά αντίληψη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Όχι με μία ή με μια άλλη κυβέρνηση. Είναι σαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να είναι ένα δικό τους σύμπαν. Και ναι, για κάποιο λόγο, ειδικά στην Ελλάδα, να είναι σχεδόν απόλυτα υποταγμένο σε αυτή την πολιτικορθάδικη, ας πούμε. Θέσατε το δάκρυο επί τον τύπο των ύλων. Μην ξεχνάτε ότι μια παρεούλα, έτσι, που έχει πρόσβαση στα κέντρα λήψης επικοινωνιακών αποφάσεων, έκανε τη Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να κατεβάσει ένα φιλμάκι για τον κορονοϊό. Γιατί το έκριναν ότι ήταν σεξιστικό. Το θυμόσαστε. Καλά στιεύεστε τώρα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αυτές και οι παρεούλες. Κακώς δεν το έχω αναφέρει από την αρχή της εκπομπής, ευχαριστώ που μου το θυμίζετε κιόλας. Αυτές οι παρεούλες, ναι, οι οποίες βρίσκονται σε κεντρικά σημεία στη διαμόρφωση του επικοινωνιακού λόγου, είναι οι σύγχρονοι δυνάστες. Είναι οι σύγχρονοι δυνάστες. Και απέναντι σε αυτούς, η μόνη μορφή άμυνας είναι ο λόγος, ο ελεύθερος λόγος, η ελεύθερη διακίνηση ιδεών και το ανηλές σφυροκόπημα. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα από αυτούς τους ανθρώπους. Όπου τους βρούμε, τους χτυπάμε ιδεολογικά αλίπητα. Αλίπητα, ιδεολογικά, για να μην παρεξηγηθώ. Έτσι, τους σαπίζουμε στο ιδεολογικό ξύλο. Δεν υπάρχει κανένας έκτος, διότι προσπαθούν να μας επιβάλλουν λογοκρισία, προσπαθούν να μας φοβήσουν, προσπαθούν να φέρουν στην διατύπωση της ελεύθερης γνώμης και της ελεύθερης σκέψης το πιο βάρβαρο χτύπημα. Κύριε Μπογδάνο, εάν δεν το χτυπήσουμε τώρα στη ρίζα του το κακό, θα το βρούμε πολύ σύντομα μπροστά μας. Πολύ σύντομα θα το βρούμε μπροστά μας, θα κυριαρχεί. Διότι να. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Ναι. Πριν θα βρισκόμαστε στην κατάσταση, πριν γράψουμε κάτι, πριν πούμε κάτι, να σκεφτόμαστε αν αυτό θα ενοχλήσει τους σύγχρονους λογοκριτές. Η αυτολογοκρισία είναι η χειρότερη μορφή εξευτελισμού. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου, διότι σε αυτή τη συμπαράταξη είστε ηγίτορ. Και... Πάλι μου προς Θεού, ηγίτορ. Όχι, με συγχωρείτε. στο χαράκωμα φαίνεται ο πραγματικός αξιωματικός. Υπαξιωματικός, με συγχωρείτε. Είναι εύκολο να δίνουν κάποιοι εντολές από τα μετόπισθεν και είναι άλλο πράγμα να είσαι στην πρώτη γραμμή. Σας ευχαριστώ που και με αυτήν την, αν θέλετε, ιδιότητα μέσα στον ιδεολογικό πόλεμο που ζούμε, τα λέμε στην εκπομπή. Και θέλω και ένα προσωπικό ευχαριστώ να σας απευθύνω, γιατί διότι πολλές φορές μου δίνετε κουράγιο. Υπάρχουν φορές που νιώθω πολύ μόνος μου και είστε από τις φωνές που αυτά τα οποία λέτε τα λέτε επώνυμα. Δεν το κάνουν πολλοί αυτό. Πολλοί μιλούν, αλλά αρκετοί κρύβονται πίσω από ανώνυμες ταυτότητες. Όταν θέλεις να είσαι αρεστός σε όλους, δηλαδή ουσιαστικά ο λόγος να είναι δημοσιοσύντικος, τελικά δεν λες τίποτα. Εάν έχεις άποψη, τη λες, την παλεύεις με λόγο οξύ, εχμηρό, ο οποίος να ματώνει. Διαφορετικά είσαι κότα και κάνεις κοκοκό. Να είστε καλά, κύριε Μουμτζή. Γεια σας, κάθε καλό. Καλή συνέχεια σας. Γεια σας.